Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Χαλιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Κύριε Χαλιαδάκη, υπέροχο το φόντο από πίσω, χαμογελάτε. Περιμένω το καλοκαίρι. Περιμένετε το καλοκαίρι. Ο κύριος Θεοχάρης το καλοκαίρι περιμένει και απευθύνει και κάλεσμα. Θέλουμε να έχουμε θετική ενέργεια. Ακριβώς. Και απευθύνει κάλεσμα, αν το επιτρέψουν βέβαια τα επιδημιολογικά δεδομένα, μας είπε ο Υπουργός. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα εμβόλια. Τα εμβόλια δυστυχώς στην Ευρώπη γίνονται πάρα πολύ σιγά. Αν δείτε στον παγκόσμιο χάρτη, αυτή τη στιγμή, σαν πρώτη χώρα, έχουμε το Ισραήλ που ήδη έχει υπερβεί το 90%. Υπάρχουν χώρες στα Αραβικά Εμιράτα, όλες οι χώρες εκεί έχουν υπερβεί το 60-65%. Έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία με 35%, τις Ηνωμένες Πολιτείες με 30%. Και βρίσκουμε μια Ευρώπη η οποία η καλύτερη χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 12%. Και εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση με 10%. Και έχουμε τον καλύτερό μας αιμοδότη, τη Γερμανία, να έχει 7%, που είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε, δυστυχώς, πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δούμε πότε θα έρθουν παραπάνω εμβόλια στην Ευρώπη, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να εμβολιαστεί πιο γρήγορα για να κάνει αυτές τις πολυπόθητες διακοπές, διότι όλοι τις έχουμε ανάγκη και όλοι τις θέλουμε. Κύριε Χαλιαδάκη, η ΤΟΥΗ ανακοινώνει πακέτα και πτήσεις, ακυρώνει πακέτα και πτήσεις έως τις 16 Μαΐου και πολλοί έχουν τονίσει και συνάδελφοί σας ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε αυτό. Σήμερα, αύριο θα βγει και η Τζέτου να πει το ίδιο πράγμα. Και περιμένουμε για όλα τα μεγάλα πρακτορία να πράξουν το ίδιο. Γιατί μην περιμένουμε να έχουμε τον Απρίλιο ή αρχές του Μάη κόσμο. Το άνοιγμα, όπως το είπε σήμερα ο Υπουργός, θα είναι γύρω στις 14 του Μάη. Ελπίζουμε να είναι αυτή η ημερομηνία η οποία θα μείνει κιόλας, για να ετοιμαστούμε έτσι σωστά και να κερδίσουμε τον ένα μήνα, 1,5 παραπάνω από πέρυσι, έτσι ώστε να έχουμε φέτος και καλύτερες επικαιρότητες, γιατί θα είναι ο κόσμος εμβολιασμένος, και να ανοίξουν και όλα τα ξενοδοχεία μας. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το σύνολο των ξενοδοχείων αλλά και των μικρών καταλυμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης φέτος θα ανοίξει κανονικά. Ναι, αυτό περιμένουμε όλοι. Και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι, όλοι θέλουν να ανοίξουν και δεν δύναται να υπάρξει προορισμός όπως εμείς να έχουμε κλειστά ξενοδοχεία και κλειστά διαμέρισματα. Είναι κρίμα και δεν μπορούν να ζήσουν κι άλλο έτσι που με κλειστά τα καταστήματά μας. Ακριβώς. Κύριε Χαλιαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.